αυτό το κομμάτι. Να πω δύο λόγια για την δεύτερη θητεία μου ως αντιδήμαρχος τοπικών κοινοτήτων. Παρέλαβα τα χωριά τα οποία ήταν σε εκκρεμότητα πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Αναφέρομαι στα χωριά που είχα την δικαιοδοσία να τα διαχειριστώ. Επειδή σχεδόν όλους τους προέδρους τους γνώριζα από παλιότερη συμμετοχή μου στα κοινά, ήταν και μια και συνεργασία. Την προστασία που, ακριβώς, και την πολιτική προστασία, η οποία ξεκίνησε άμεσα. Δεν χρειαζόταν δηλαδή χρόνος προσαρμογής. Διαπίστωσα στην πορεία, κυρία Τζαγκαράκη, ότι και αυτό είναι άλλο ένα παράπονο, ότι και μια διαφωνία μου που σίγουρα βοήθησε στο να απομακρυνθώ από αυτήν την παράταξη. Ενώ υπήρχαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στην απόφαση του ίδιου του Δημάρχου, ξαφνικά ο Δήμαρχος για κάποιους λόγους άρχισε να παίρνει αρμοδιότητες. Δηλαδή την αγροτική οδοπία. Να κάνω εγώ ένα σχεδιασμό για το που θα πρέπει να πηγαίνουν τα αγροτικά και ποιους αγροτικούς δρόμους θα πρέπει να επιδιορθώνουμε με τον Greater, με τα μηχανήματα του Δήμου, και ξαφνικά, χωρίς να ρωτηθεί κανείς, ούτε ο συνεργάτης του, ο ομιλών, τα μηχανήματα έφυγαν και πήγαιναν σε άλλη περιοχή. Προφανώς είπε τηλέφωνο από κάποιο γνωστό ψηφοφόρο, δεν ξέρω τι, έτσι, και ο σχεδιασμός άλλαζε. Ή ο σχεδιασμός που είχε κάνει ο αντιδήμαρχος ήταν τέτοιος έτσι ώστε να πηγαίνουμε στο χωριό, στο κάθε χωριό, στην κάθε κοινότητα, να ολοκληρώνουμε ή δυνατόν την αγροτική οδοπία, να καθίσει το μηχάνημα 10 μέρες, 12, 15, αναλόγως 20, αναλόγως την έκταση του κάθε τοπικού διαμερίσματος, και μετά να απομακρύνεται. Έτσι, υπήρχαν βεβαίως κάποιες έκτακτες περιπτώσεις που εκ των πραγμάτων το Greater έπρεπε, αλλά για λίγες ώρες ή και μια μέρα. Ναι, υπήρχε δηλαδή συντονισμός και μια. Όχι, συντονισμός από πλευράς μου υπήρχε, αλλά και έμπαινε σφήνα ο Δήμαρχος, τον οποίο και χάλαγε. Πολλές φορές λοιπόν, γιατί έχοντας γνώση και γνωρίζοντας τα χωριά, πατουχιά προς πατουχιά, ήξερα λοιπόν και έβγαζα ένα σχεδιασμό και πήγαινα αναλόγως τις ανάγκες, τις προτεραιότητες. Και τα μηχανήματα, και μην τα κουβαλάτε από τον ένα τόπο στον άλλο και να. Ξέρετε, αυτό έχει κόστος. Το να πηγαίνει τα μηχανήματα αυτά και ένα πετρέλαιο, δεν είναι ένα κομπανιστό. Αυτό λοιπόν έχει ένα κόστος. Μπήκα λοιπόν σε μια λογική, να μην χάνουμε χρόνο και χρήμα, να παραμένει τον Greater για να ολοκληρώνει τα μηχανήματα του Δήμου, είτε με τον Greater, φωτικά κτλ. Έτσι, να ολοκληρώνουν την διαχείριση της αγροτικής οδοπίας. Αυτό χάλαγε. Και δεν χάλασε μία ή δύο φορές, χαλούσε συνεχώς. Έτσι, αυτές ήταν επιλογές. Δηλαδή υπήρχε μια ευνοϊκότερη μεταχείριση σε ανθρώπους, ας πούμε, που είχαν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του κ. Καλατζάκη. Που... Θα φτάσουμε. Εγώ δεν ξέρω ποιοι τον έπαιρναν τηλέφωνο. Με ενδιαφέρει. Εντάξει, φαινόταν από το που πήγε το Greater. Με ενδιαφέρει ότι ενώ υπήρχε άλλο σχεδιασμό, άλλαζε ξαφνικά. Δήμαρχος είναι, έχει το δικαίωμα, το κάνει. Τα πηγαίνει όπου θέλει κάθε μέρα, έτσι. Αλλά όλο αυτό χάλαγε. Χωρίς να ρωτηθώ, επαναλαμβάνω. Άρα για ποια συνεργασία μιλάμε, για ποιους συνεργάτες, έτσι. Και τελικά τίθεται ένα θέμα. Ξεκάθαρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς οι ακροατές, υποθέτω, ότι όλο αυτό δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εγώ έχω μάθει να λειτουργώ αλλιώς, έχω μάθει να βάζω προτεραιότητες και να υλοποιώ με βάση τις ανάγκες που χρειάζονται οι τοπικές κοινότητες. Ένα άλλο θέμα που άρχισε να με ενοχλεί και κλείνω με τις τοπικές κοινότητες είναι ότι παραγωνιζόταν συνεχώς κάποιοι πρόεδροι, σχεδόν όλοι, σχεδόν όλοι. Είχε την απέτηση ο Δήμαρχος να πηγαίνουμε στα χωριά, να πηγαίνω στα χωριά και οπωσδήποτε να συναλλασσόμαστε, να συνεννοούμαστε με τους αντιπροέδρους ή με τα μέλη που είχαν εκλεγεί με τον συνδυασμό. Οκ, μέχρι εκεί. Κανένα θέμα. Το έκανα πάντα. Αλλά ξέρετε, άλλο είναι, ο κόσμος έχει επιλέξει με την ψήφο του ποιοι θα είναι οι πρόεδροι, ποιοι θα είναι αντιπρόεδροι. Χαρακτηριστικό του παράδειγμα του κύριου Παντελάκη, ας πούμε, στο Μύρτος. Δεν είναι μόνο ο κύριος Παντελάκης. Είναι και άλλοι πρόεδροι οι οποίοι παραγωνιζόταν συνεχώς. Εγώ λοιπόν δεν μπήκα σε καμία περίπτωση αυτό το τρυπάκι. Όπου και αν πήγαινα, σε όποιο χωριό, ειδοποιούσα όσο και αν άρεσε, όσο και αν δεν άρεσε σε κάποιους. Τον πρόεδρο είναι ο νόμιμα εκλεγμένος εκπρόσωπος στην τοπική κοινότητα και τα μέλη. Ανεξαρτήτως συνδυασμού, λέτε. Ανεξαρτήτως συνδυασμού, βεβαίως. Εκεί υπήρχε μια άρνηση από τον Δήμαρχο και μια ενόχληση, θα μπορούσε να πει κανείς. Με συγχωρείτε, κυρία Τζαγκαράκη, αλλά αν αγνοείται ο πρόεδρος της κάθε κοινότητας και συνδιαλέγεσαι παρακάπτοντάς τον με τους υπολείπους, τότε μιλάμε για ένα παρακράτος το οποίο άρχισε να στείνεται σιγά σιγά.
Και σε αυτό εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν λειτουργός και να συμμετέχω, κυρία Τζαγκαράκη, σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να παρακάμπτει τους νόμιμα εκλεγμένους. Πόσο θα άρεσε στον Δήμαρχο της, για να το αναλύσω λίγο ακόμη, να έρθει ο Υπουργός Παιδείας, ας πούμε, στο Δήμο, και αντί να συνεννοηθεί με τον Δήμαρχο, αντί να κλείσει ραντεβού με τον Δήμαρχο, να κλείσει ραντεβού με τον Αντιδήμαρχο. Πόσο ωραία του ηχεί αυτό στα αυτιά. Άρα μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να τη δεχτώ. Εγώ είχατε εκφράσει τις αντιρρήσεις σας μέσω συνδυασμού. Βεβαίως. Είχατε πει τα παράπονά σας. Καταλαβαίνω το την απέτηση του Δημάρχου να συζητάμε με κάποιους ανθρώπους που ήταν στο συνδυασμό και μας. Και με κάποιους ανθρώπους. Βεβαίως. Ναι, κάτι που το έκανα, αλλά σε καμία περίπτωση και καμία φορά δεν υπήρχε πιθανότητα να αγνοήσω τους προέδρους. Απολύτως καμία. Άλιστα. Δεν κοιτούσα παρατάξεις. Οι εκλογές τελειώσανε, κυρία Τζαγκαράκη, τότε που τελειώσαν και ήμασταν στη διαδικασία εκτέλεσης κάποιων έργων ή αρμοδιοτήτων τις οποίες είχαμε. Μακριά από μένα αυτή η λογική, λοιπόν, κυρία Τζαγκαράκη, και το δηλώνω δημόσια ότι αυτό με έχει ενοχλήσει έντονα όλο αυτό. Έτσι. Άλιστα. Βεβαίως, τώρα να πούμε ότι αν θέλει ο Δήμαρχος να απαντήσει κάπου ή να είναι ανοιχτός ο κ. Πανταζής. Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Δεν είμαι ανοιχτός στον Δήμαρχο. Ας βγει να απαντήσει όποτε θέλει. Ωραία. Επειδή γίνεται ένα μπαλάκι τέτοιο. Λοιπόν, το ολοκληρώσαμε αυτό, βάζουμε μια τελεία. Ξεκάθαρος είμαι στη θέση μου, κυρία Τζαγκαράκη, και εγώ απαιτώ απαντήσεις. Έτσι, όχι απλά υποχρέωση του να απαντήσει, απαιτώ απαντήσει για κάποια πράγματα από έναν άνθρωπο ναι, που συνεργαστήκαμε. Αλλά δεν θέλετε τώρα, λέτε, να υπάρξει αυτή η συζήτηση. Έχει τον χρόνο όποτε θέλει. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω τώρα και να πάμε λίγο στο σκηνικό που διαμορφώνεται τώρα, μετά την, μάλλον πριν την ανακοίνωσή σας. Να το δούμε λίγο πολιτικά και να το δούμε και λίγο παραταξιακά. Έχουμε την. Αρκετούς μέχρι τώρα υποψήφιους, τουλάχιστον έτσι φαίνεται ή ακούγεται, δεν θέλω να σχολιάσετε τις υποψηφιότητες προφανώς, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ κόσμο ενδιαφερόμενο σε αυτό. Η Κλεισθένης προφανώς βοηθάει και σε αυτό, δηλαδή έχουμε ακούσει αρκετά ονόματα τα οποία θέλουν να κατέβουν και το τονίζω το κατέβουν, γιατί το κατεβαίνω στην πολιτική έχει την ουσία ότι είμαι υπηρέτης του λαού. Αν μην το ξεχνάω αυτό, γιατί το ξεχνάω τα τελευταία χρόνια, τι σημαίνει κατεβαίνω στην πολιτική. Λοιπόν, πολιτικά τώρα, ο συνδυασμός, αν θέλετε να μας πείτε και όνομα, καμιά άλλη είδηση, ποιο θα είναι το όνομα. Να μην φτάσουμε ακόμη στο συνδυασμό. Θέλω να σταθώ σε ένα τελευταίο, κυρία Τζαγκαράκη, μιας και ο Κλεισθένης είναι πρώτον πυλών. Οι εκλογές, οι επόμενες, θα γίνουν με τον νόμο του Κλεισθένη, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα και φέρνει ριζοσπαστικές αλλαγές. Οποίο λέτε, κύριε Πανταζή, ότι τον πιστεύετε. Στην πρώτη σας ανακοίνωση λέτε τον Κλεισθένη θα πρέπει πρώτα να τον πιστέψεις και να είσαι έτοιμος να τον υπηρετήσεις. Πριν πάμε σε αυτό, έχω μια τοποθέτηση ενός προέδρου τοπικής κοινότητας, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει τα λεγόμενά σας. Ο Δήμαρχος παρέκαμπτε αποφάσεις τοπικών κοινοτήτων και έκανε αυτό που του έλεγαν οι σύμβουλοι του. Παράκληση, κυρία Τζαγκαράκη. Λέω ότι τοπική κοινότητα. Πριν αρχίσουν οι πρόεδροι να στέλνουν τέτοια, καλό θα είναι, γιατί εγώ επώνυμα συζητώ, να είναι και επώνυμες τοποθετήσεις. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Απλά, ξεκαθαρίζει το τοπίο, κυρία Τζαγκαράκη, και εγώ βοηθώ σε όλο αυτό. Μιλάω ξεκάθαρα δημόσια. Ξέρω, έζησα την αγωνία των προέδρων και δεν σας κρύβω ότι με ενοχλεί πάρα πολύ ότι υπάρχει ακόμη έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί στην Καλαμάφκα, όπου εκπώνησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, υλοποίησε την αρχή της η προηγούμενη, προχώρησε η παρούσα Δημοτική Αρχή στην ολοκλήρωση εντός εισαγωγικών του έργου, και τα έπιπλα για αυτό το παρατηρητήριο φύσης και εκπαιδευτήριο όπου έχει χωροθετηθεί στην Καλαμάφκα, το οποίο και επισκέφτηκα με την ανάλυση των καθηκόντων μου, δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα έπιπλα του έχουν φτάσει εδώ και 2,5 ολόκληρα χρόνια και είναι στην αποθήκη, στην Αγρέξ, κλεισμένα σε κούτες. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά. Ξέρετε, έχω να μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί. Πάτε συνέχεια τώρα πίσω, μπράβο. Η Αγρέξ είναι ένα μεγάλο θέμα. Έρχεται η έκθεση τώρα τον Μάιο, πούμε, αγροτικών θεμάτων. Μια και μου το θυμίσατε, κυρία Τζαγκαράκη. Είχατε δηλώσει κι εσείς ο Δήμαρχος ότι θα γίνει
σε ένα άλλο χώρο, ότι θα είχατε αυτό, η Αχρέξη, ότι θα γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο, ένα κάτι των αγροτών. Είχατε δηλώσει πολλά πράγματα. Αυτό, καλά, θα να ρωτήσουμε και το Δήμαρχο αυτά όλα που έχουν υποθεί. Όσον αφορά την έκθεση, κυρία Τσαγκαράκη, ξαφνικά διαπίστωσα, όντας αντιδήμαρχος πρωτογενή τομέα, ότι έγινε συνεδρίαση της Επιτροπής η οποία διαχειρίζεται τα θέματα της έκθεσης, η πρώτη συνεδρίαση, νομίζω πριν τέσσερις μήνες, αν θυμάμαι καλά, στην οποία δεν συμμετείχα. Δεν εκλήθηκα ποτέ, δεν συμμετείχα, άρα η άποψη μου περίσευε. Και ποιανού η άποψη περίσευε, κυρία Τσαγκαράκη? Το αφήνω στην κρίση του κόσμου αυτό. Έτσι. Τα λέω αυτά γιατί δεν τρελάθηκε με πρωινή ο Πανταζής και άρχισε να λέει, να λέει, να λέει, να κάνει και αφωνάζει και τελικά. Υπάρχει μια σωρία λαθών κατά την άποψή μου στη διαχείριση και όχι μόνο στις προτεραιότητες, τα είπαμε, μην ξεκουράζουμε τον κόσμο. Έτσι. Πραγμάτων τα οποία έπρεπε να γίνουν σε σωστότερη βάση, σε μια βάση συμμετοχής όλων εμάς. Δυστυχώς δεν συμμετείχα, δεν εκλήθηκα καν. Το έμαθα την επόμενη από το ραδιόφωνο ότι συνεδρίασε η συγκεκριμένη επιτροπή. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Το κλείνουμε αυτό προς το παρόν. Θέλω να πω κάτι. Γιατί θα μπορούσα να σας ρωτώ και εγώ. Όσον αφορά το κλειστένι, κυρία Τσαγκαράκη, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση με μια δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος ότι δεν είναι καιρός για πειραματισμούς. Συμφωνώ απόλυτα. Όταν λοιπόν είσαι πολέμιος στο κλειστένι και κατεβαίνεις Δήμαρχος, δηλώνεις δημόσια υποψηφιότητα για να διεκδικήσεις τη Δημαρχία στο Δήμο Ιεράπετρας, υπάρχει ένας σοβαρός εμπεγμός και σοβαρή αντίφαση για όλο αυτό. Να. Τη στιγμή που ξέρεις με ποιο νομικό πλαίσιο θα κατέβεις εκλογές, το έχεις κατηγορήσει, θες να κατέβεις. Αν αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο πείραμα, κυρία Τσαγκαράκη, λοιπόν, τότε ποιο είναι? Ρωτήσατε και είπατε αυτό, Δήμαρχε, ξεκαθάρισε τι θα κάνεις με δεδομένο. Με δεδομένες τις δηλώσεις του Δημάρχου για το κλειστένι, ότι τέλος πάντων δεν είναι. Ακουγόντουσαν κάποια πράγματα για τον κύριο Καλαντζάκη, ότι θα πήγαινε στην περιφέρεια, ότι θα πήγαινε σπίτι βουλευτής του, ότι θα πήγαινε βουλευτή. Δεν τα έλεγα εγώ. Κάποιοι τα έλεγαν. Προφανώς είχαν κάτι ακούσει ή μπορεί να τα έλεγαν και χωρίς λόγο. Να. Άρα δεν νοείται να είσαι επικεφαλής μιας παράταξης και να ζητάς από τα μέλη της παράταξης να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Η απάντηση ήταν δημόσια, ήταν ξεκάθαρη. Πρώτα ο επικεφαλής πρέπει να. Αυτός έχει το τιμόνι. Πρώτα ο επικεφαλής πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του και μετά να έχει το δικαίωμα, προσέχω τι λέω, να ξεκαθαρίσουν οι υπόλοιποι τη θέση τη δική τους. Αυτό ζήτησα, κυρία Τσαγκαράκη, και το έκανα δημόσια. Είχα τα κότσια, τόλμησα και δημόσια τοποθετήθηκα για το αν θα κατέβει. Γιατί το έκανα τώρα αυτό, τα αναλύσουμε λίγο. Αν ο κύριος Καλατζάκης είχε δικαίωμά του είναι να πάει οπουδήποτε, κάποιος έπρεπε να ηγηθεί αυτής της παράταξης. Άρα λοιπόν έπρεπε όποτε κρίνει αυτός. Να, σε περίπτωση που αποχωρούσε και πήγαινε εκεί που ακουγόταν ότι θα πήγαινε. Έτσι. Άρα λοιπόν η παράταξη αυτή θα έμενε ακέφαλη. Άρα κάποιος έπρεπε να την αναλάβει. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει αργά. Υπάρχει κακό παράδειγμα. Έτσι. Γι' αυτό και για αυτό το λόγο, κυρία Τσαγκαράκη, ζήτησα, απέτησα από τον Δήμαρχο, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι, να ξεκαθαρίσουν τη θέση. Εγώ απλά το έκανα δημόσια. Μάλιστα, και την ξεκαθάρισε. Λοιπόν, οπότε ξεκαθαρίζει και σιγά σιγά το σκηνικό, ενδεχόμενος πρόωρα έτσι, μέχρι το Μάιο. Εντάξει, αν δούμε βέβαια ότι μεσουλαβούν και οι γιορτές. Θέλω να συμπληρώσω κάτι. Η παρούσα δημοτική αρχή έχει για πρώτη φορά στα χρονικά μια θητεία μαμούθ. Αν είχαμε τα προηγούμενα καθεστώτα, τώρα θα είχαμε άλλη δημοτική αρχή, άλλο δήμαρχο. Στα τέσσερα χρόνια οι εκλογές θα είχαν γίνει το Μάιο και θα είχαμε μια τελείως διαφορετική δημοτική αρχή. Και αυτό το λέω ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί το έργο που κάναμε, το όποιο έργο, μικρό ή λίγο να το κρίνει ο κόσμος, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Αλλά δεν σας κρύβω, κυρία Τσαγκαράκη, σε σχέση με τις προηγούμενες τετραετίες, αυτό ήθελα να πω. Έτσι, ή τις προηγούμενες θητείες. Δεν σας κρύβω, κυρία Τσαγκαράκη, ότι το τελευταίο δίμηνο δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Ειλικρινά το λέω αυτό. Και αυτό, αν θέλετε, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί υπήρχαν δεσμεύσεις όχι από μένα, αλλά από τον Δήμαρχο, από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι προφανώς και τις αθέτησαν μέχρι τώρα. Εγώ εύχομαι να τις καταφέρουν να τις υλοποιήσουν τους επόμενους μήνες. Και όλο αυτό ήταν ένα απίστευτο φορτίο για υποσχέσεις που έδωσαν άλλοι. Δεν μπορεί να υπολογιώσασταν χωρίς ουσιαστικά να μπορείτε να κάνετε κάτι, μιας και δεν υπήρχε, είπαμε, λέτε, συνοχή με στην ομάδα, μιας και
έδιναν υποσχέσεις χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα και υπήρχε ένα θέμα με τους πολίτες. Ακριβώς υπήρχε. Σοβαρό θέμα που για μένα ο πολίτης έχει τον πρώτο λόγο. Έτσι, εμείς είμαστε υπηρέτες του λαού, τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνομαι. Γι' αυτό το διευθύνσαμε και λέμε κατεβαίνω σε εκλογές, σημαίνει αυτό. Δεν τρελαθήκαμε ξαφνικά, ούτε είναι κάτι εύκολο η ενασχόληση. Το αντιλαμβάνεται ο κόσμος που σας ακούει να ασχολείσαι τόσα χρόνια με τα κοινά. Δεν είναι εύκολο. Έτσι. Ωραία. Πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι. Εάν σας έλεγα, κύριε Πανταζή, με ποιο ας πούμε ιδεολογία τη σήμερα ημέρα έτσι, είστε κοντά. Πολιτικά, δηλαδή, πού τοποθετείτε τον εαυτό σας? Αντιλαμβάνομαι την ερώτηση, κυρία Πεγκαράκη, και προφανώς ρωτάτε. Αριστερά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά. Θα σας πω. Προφανώς η ερώτηση είναι. Για να πάμε και στην παρακάτω. Ο συνδυασμός, τι χρώμα, αν θέλετε, ή ποια κατεύθυνση θα έχει. Ναι, επειδή λέτε ότι στηρίζει τον Κλεισθένη ένα. Έτσι, ξέρετε, ότι τέλος πάντων τον υιοθετείτε. Άρα το μυαλό. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, είναι ξεκάθαρα. Ξέρετε, δεν πρέπει να παίζουμε τις λέξεις. Και δεν το κάνετε εσείς. Κάποιοι άλλοι το κάνουν. Και μάλιστα το κάνουν δημόσια. Υπάρχει λοιπόν ένα δεδομένο το οποίο δεν ανατρέπεται. Προς το παρόν λοιπόν ξέρουμε, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι αλλάξει η κυβέρνηση, ότι θα γίνουν εκλογές και ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα αλλάξει τον Κλεισθένη και θα επανέλθει κτλ. Μέχρι τώρα λοιπόν, γιατί σήμερα κάνουν τη συζήτηση, έτσι. Τα δεδομένα είναι αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν να κατεβαίνεις δήμαρχος την ίδια στιγμή που κατηγορείς ένα νομικό πλαίσιο που ναι, θα φέρει προβληματισμούς και δυσκολίες στην διοίκηση. Ποιος σας είπε ότι πανταζείς για τα εύκολα και για τα δύσκολα? Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να υπάρχει εμπειρία σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία μέχρι τώρα αλλά δεν μπορείς να θες να υπηρετήσεις το θεσμό του δημάρχου με ένα νομικό πλαίσιο το οποίο το απεχθάνεσαι. Να. Δεν παίζει αυτό. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Ωραία. Οπότε εδώ πολιτικά μπορεί να πει κάποιος και με βάση τα λεγόμενα σας ανήκει, είστε από το ΣΥΡΙΖΑ ή είστε από το ΠΑΣΟΚ που λέει και ο κύριος Μαρκόπουλος. Ευχαριστώ Δέσπερα που το θύμισες. Είστε από την, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία. Ο φίλος μου Μαρκόπουλος καλά θα κάνει να μιλάει για τον εαυτό του. Εγώ τον προτρέπω να εκφράζει τη δική του την άποψη. Έτσι, βέβαια δημόσια πρόσωπα είμαστε και εγώ και αυτός και καλοδεχούμενη η κριτική. Δεν νοείται όμως η κυρία Τσαγκαράκη γιατί με ενοχλεί όταν μιλάει μόνο για μένα, ας μιλήσει λίγο για τον Δήμαρχο να πει σε ποια πολιτικό χώρο ανήκει. Μα κατεβήκατε ανεξάρτητη, έτσι. Ακριβώς. Χωρίς να υπάρχει τη σημαία και τα μπέλα κάτω. Τότε ναι. Στην πορεία κάποια πράγματα για τα οποία θέλω να επισέλθω, νομίζω ότι σκιαγράφησα αυτό το κεφάλαιο. Τώρα θα ξανάρθουμε κάποια στιγμή ενδεχομένως, θα χρειαστεί, απλά για να καταλάβει και ο ακροατής μας τι ακριβώς και το σκεπτικό του υποψηφίου δημάρχου, του κ. Παντζή, ποιο είναι και γιατί πώς τώρα. Αφορά λοιπόν το ψηφοδέλτιο, κυρία Τσαγκαράκη, πολιτικά το οποίο, λοιπόν. Το οποίο έχει προχωρήσει αρκετά. Δεν μας απαντήσατε πολιτικά. Έχει προχωρήσει. Κεντροαριστερά, κεντροδεξιά. Σας απαντάω. Θα είναι ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο από όλους τους ιδεολογικούς χώρους. Ιδεολογικούς, προσέξτε, όχι πολιτικούς, το ξεκαθαρίζω. Και θα απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει δείγματα γραφής στην κοινωνία. Αυτό που είναι άξιο λόγου και θα πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, κυρία Τσαγκαράκη, θα υπάρχει η απόλυτη ανεξαρτησία. Θα είναι ένα τελείως ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο και με ανθρώπους. Αυτό τώρα κατά πόσο γίνεται να το δούμε και να το αναλύσουμε, γιατί ξέρω ότι μπορείτε. Θα το δείτε. Το απόλυτα πολυσυλλεκτικό δημοκρατικό ψηφοδέλτιο χωρίς χρήσματα. Αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, ωραία. Είστε έτοιμος να ακούσουμε ένα φιλοκροατή? Ορισμένα, ναι. Είναι ο κ. Παλαντινάκης μαζί μας, τον έχω χάσει. Ναι. Αν μπορούμε να τον ακούσουμε, γιατί έχουμε καλέσει και έχουμε πει και στον κόσμο αν θέλει να τοποθετηθεί ή να κάνει ερωτήσεις στον κ. Παντεζή. Βέβαια, θέλει να βγει στον αέρα. Εντάξει, για έχουμε τρία λεπτά, γιατί έχουμε ακόμη, πολλά να πούμε. Και, κύριε Παλαντινάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλω να το συγχαρώ καταρχήν για το θάρρος, την πυγμή και την τόλμη και την αναλυτικότητα που έχει σε όλα αυτά τα δρόμενα. Συγχαρητήρια, είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα, έχει την τόλμη να διεκδικήσει το Δήμο της Ιεράκουσας. Θεμητό.
Τον στηρίζετε. Ανοιχτή στήριξη, λοιπόν. Ευχαριστώ. Κύριε Παλαντινάκη. Κύριος Παλαντινάκης, ο Γιάννης. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα είμαι κοντά. Λοιπόν, θα είστε στο ψηφοδέλτιο, κύριε Μπα. Βιάζομαι εγώ τώρα, δημοσιογραφικά. Προσπαθείτε να βγάλω. Προσπαθώ να βγάλω είδηση. Ναι. Δεν θα το επιλέξω εγώ αυτό. Να. Θα το επιλέξουν αυτοί που είναι προσπάθητε. Οπότε, βάζετε όμως τον εαυτό σου στη διάθεση του κ. Πανταζή, αν θέλει. Αυτό εννοείται. Εγώ είπα τα συγχαρητήριά μου σε όλα τα δρόμενα, σε όλη την αλληλότητα που έχει την τιμή και το θάρρος να εξηγήσει αναλυτικά τα όσα δρόμενα υπήρχαν στο Δήμο της Ελλάδας. Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης να το ρωτήσω και να θέσει 2-3 έργα προτεραιότητας. Μάλιστα. Ένα, να ιεραρχήσει το θέμα. Να. Μαρία μου, απαλλάσσεται νοσοκομείο και κανονικό έργα της καθημερινότητας. Αλλά να έχει στόχους για να προχωρήσει αυτός ο τόπος. Και μπράβο και πάλι συγχαρητήρια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, μπορεί, κύριε Παντινάκη. Θα το είναι μια από τις ερωτήσεις που έτσι κι αλλιώς, την καλημέρα μας τον ευχαριστούμε, είναι μια από τις ερωτήσεις που έτσι κι αλλιώς είναι εδώ ενταγμένες, γιατί η Ιεράπετρα έχει ανάγκη από μεγάλη φροντίδα, έχει ανάγκη από πολλά πράγματα, έχουμε μείνει πίσω ως πόλη, υπάρχει αποψήλωση υπηρεσιών, να μην τα θυμίσω, κινδύνευση στο νοσοκομείο, χρειάζεται ο κόσμος να βγάλει από την τσέπη του το υστέρημά του και να δώσει στον πρόσφατο μαραθώνιο χρήματα γι' αυτό. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα ζητήματα. Και βρήκατε την πόλη έτσι με την αποψήλωση των υπηρεσιών. Ναι. Μας είχατε τάξει βέβαια τότε ότι θα κάνω ότι μπορούσατε να φέρετε πίσω υπηρεσίες, να γίνουν αυτά, κάτι που δεν έγινε. Αυτό λοιπόν, είχε τάξει μιας και μας είχατε τάξει, λέω ο συνδυασμός τότε. Λοιπόν, λέει ο κύριος Μανώλης Λουτσέτης, κύριε Πανταζή, είπατε ότι ο πολίτης έχει τον πρώτο λόγο. Δηλαδή, για να το καταλάβω καλά, αν εκλεγείτε να διοικήσετε το Δήμο Ιεράπετρας, θα με απειλήσετε με μηνύσεις για τα προβλήματα που θα αναδεικνύω δημόσια? Όχι. Επώνυμη θα ερώτηση. Τοποθετηθώ βεβαίως. Ωραία. Στον κύριο Λουτσέτη. Είδατε τώρα, αν θέλουν και άλλοι ακροατές, βεβαίως, γιατί εντάξει, τώρα είναι ζωντανή κουβέντα. Κάποιοι άλλοι και μπορεί θεωρούν να αλλάξει δρόμο, αλλά δεν μας πειράζει, είναι ζωντανή κουβέντα. Από την, έχω να πω, κύριε Τσαγκαράκη, για τον κύριο Λουτσέτη, ότι είναι ένας φιλικός detective, ο οποίος ανακαλύπτει πράγματα που έχουν ξεχαστεί, κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, δεν κάνει αντιπολίτευση στον Α ή τον Β, το κάνει χρόνια αυτό, άρα ένας χρήσιμος άνθρωπος να μας επισημαίνει αυτά που διέφυγαν σε μας. Όπως είχα πει αρκετές φορές, έτσι χαριτολογώντας, ότι θα πρέπει να πάρουμε ένα μικρό ελικόπτερο προκειμένου να εντοπίσουμε τα προβλήματα ή τα... Ήταν ντρόμ τώρα, έτσι, ναι, πάμε, η τεχνολογία. Τα οποία υπάρχουν ή προκύπτουν κτλ. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην τεχνολογία, είναι σημαντικό εργαλείο προκειμένου να προχωρήσει κάποιος. Ωραία. Οπότε κύριε, δεν θα έχει μηνύσεις ο κ. Λουτσέτης. Είναι ένας κρίσιμος άνθρωπος. Θα τον αξιοποιήσετε, λέτε. Βεβαίως, κατά την άποψή μου, όλους αυτούς, γιατί ξέρετε, ο Κλισθένης το προβλέπει όλο αυτό, να υπάρχουν συζητήσεις. Νομίζω ότι το είπα πολύ νωρίς, ότι οι διαπαραταξιακές συζητήσεις μόνο όφελος μπορούν να έχουν. Ωραία. Το να ακούγονται πολλές απόψεις αντί μία ή δύο είναι σίγουρα θετικό. Ωραία. Έχει θετικά αποτελέσματα. Ωραία. Και αντιλαμβάνεσαι τελείως διαφορετικά σε συνεργασία με τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στην οποιαδήποτε συζήτηση, είτε με τη μορφή επιτροπής, είτε με τη μορφή δημοτικού συμβουλίου. Ωραία. Λοιπόν, και μια τοποθέτηση εδώ, μιας και είπαμε ότι ασχολούμαστε με τους ακροατές και είναι στη διάθεσή τους, εννοείται. Λέει μια φίλη ότι ο κ. Μπαλαντίνης, καταρχήν να πούμε ότι ήταν στο ψηφοδέλτιο του μαζί σας, ήταν συνυποψήφι, έτσι, του κ. Καλατζάκη. Άλλα έλεγε, αλλά η καρέκλα είναι στη γωνιά να τον περιμένει. Δεν ξέρω αν έχετε συμφωνήσει καμιά καρέκλα με τον κ. Μπαλαντίνη. Ο κ. Μπαλαντινάκης άλλα έλεγε, αλλά η καρέκλα είναι στη γωνιά και τον περιμένει, λέει μια φίλη ακροάτρια. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει ή ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς, οι φίλοι μας. Καλό θα είναι, δεν έχω κανένα θέμα να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Γνωρίζω ποιοι είναι οι άνθρωποι που κάνουν τις ερωτήσεις. Δεν υπάρχει θέμα από τη στιγμή που γνωρίζω ποιοι δεν είναι ανώνυμες. Λοιπόν, ευχαριστεί ο κύριος Λουτσέτης και τιμάει η άποψή του και μου δίνει κουράγιο να συνεχίσει να κάνει τον detective. Ασφαλώς και να το συνεχίσει. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Φιλικό detective, το ξεκαθάρισα. Το είδε. Προσδιορισμός, ο επιθετικός ήταν σωστός. Λοιπόν, παραταξιακά τώρα, μείναμε και πολιτικά. Στο πολιτικό κομμάτι, ένα λεπτάκι, λοιπόν. Ένα λεπτάκι. Μου δίνει την καλύτερη πάσα η φίλη ακροάτρια. Να.
Να πω ότι από τον κύριο Καλαντζάκη, και αυτό θέλω να το πω δημόσια, το είχα πει και κατηδίαν στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ότι δεν ζήτησα ποτέ κανένα οφίτσιο. Ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Ήταν καθαρά δική δηλαδή, του επιλογή. Τι παραπάνω θα μπορούσατε να ζητήσετε αφού ήσασταν αντιδήμαρχος? Όχι, εννοώ ότι δεν ζήτησα ούτε πριν τις εκλογές, ούτε κατά τη διάρκεια της ηττίας. Δεν μπήκατε στα παζάρια ποτέ, δηλαδή, ποτέ, τα προεκλογικά. Ποτέ. Ποτέ. Okay. Αυτή την απάντηση έχω να δώσω στη φίλη ακροάτρια που μίλησε για καρέκλες και τα λοιπά. Οπότε δεν υπάρχει παζάρι, ούτε έχουν τοποθετηθεί ανθρώποι. Μακριά από τα παζάρια. Λέγονται και αυτά. Δεν είναι κακό να απαντήσετε και χαίρομαι που είστε έτσι ανοιχτός να απαντάτε. Πάντα έτσι να μείνετε. Και ευθύς, κυρία. Ναι, και ευθύς, γιατί έχουμε ένα θέμα. Μόλις αναλαμβάνουν καρέκλες ή αυτό, μετά υπάρχει ένα θέμα ακόμα και στις εκπομπές της. Δημοσιογραφική. Το λέω δημόσια έτσι για να λυθούν και λέω, τα καλά υπάρχει και θέμα δημοκρατίας, κύριε Πανταζή, το να κάνεις εμπάργκο, ας πούμε, ή άτυπο ή τυπικό σε κάποιο μέσο. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχουμε παρέλαση ακροατών. Να το συνεχίσουμε έτσι, μια που μας πάει έτσι η ζωντανή εκπομπή. Ωραία. Λοιπόν, είναι ο κύριος Πουλούλης μαζί μας από το Μύρτος, αν θέλει να. Καλημέρα σας, κύριε Πουλούλη. Καλημέρα, σας ακούμε. Καλημέρα στον ηχό, στους ακροατές του και στον Αργύρι μας. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά είμαστε, σας ακούμε. Θα ήθελα να πω και εγώ την πλευρά μου ότι συγχαρητήρια στον Αργύρι. Είναι ένα νέο παιδί, έτσι καθαρό από πολλές πλευρές. Ξεκίνησε από την κάτω μερά, με τους συλλόγους και με τη δραστηριότητά του. Και σήμερα κατεβαίνει υποψήφιος για δήμαρχος. Είμαι στο πλευρό του. Άστο. Μάλιστα, δηλώσεις στήριξης. Θα σας φτιάξει εκπομπή το ψηφοδέλτιο, μου φαίνεται, κύριε Πανταζή. Να. Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριος Πουλούλης. Το είπα, ο κύριος Πουλούλης είναι, να. Το διάστημα που έχει περάσει, ούτε ιδιαίτερες σχέσεις έχω με τον Αργύρι, ούτε τίποτα. Έτσι, ήμουν από αυτούς που του έλεγα από καιρό, κατέβα. Είναι νέο παιδί, δεν έχει αμαρτίες πίσω του. Να προχωρήσει. Αυτό το επιβεβαιώνω, όντως. Και είμαστε μαζί του. Γεια σας. Ωραία, να είστε καλά, κύριε Πουλούλη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο εδώ. Να πω κάτι επί της ευκαιρίας, κυρία Τσαγκαράκη, να πω ότι ο Δημήτρης ο Πουλούλης, ο Παναγιώτης, συγγνώμη, Παναγιώτης, είναι ένας άνθρωπος από αυτούς τους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν και ξανέλεγαν ότι οι θέσεις σου είναι αλλού. Πολλές φορές και πολλοί άνθρωποι, τους οποίους ευχαριστώ δημόσια, κυρία Τσαγκαράκη. Να πω κάτι. Όλοι αυτοί που μας παίρνουν, ο κ. Πουλούλης τώρα, ο κ. Μπελαντέκης, είναι στο ψηφοδέλτιο ή θα είναι στο ψηφοδέλτιο? Όχι, γίνει, δεν να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί ενδεχομένως οι ακροατές μας να λένε ότι είναι στημένη εκπομπή. Όχι, δεν είναι, έτσι να το πούμε αυτό. Μας οδηγεί αυτό, γιατί θέλει τη συμμετοχή του κόσμου. Είναι καλό αυτό δεν να είναι ακούγεται. Το είπε και ο κύριος Μπαλατινάκης ότι ναι, δεν είναι στο ψηφοδέλτιο. Δεν είναι στο ψηφοδέλτιο. Αυτό λέω όμως είναι και σιγά σιγά ανακοινώνουμε και όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί μας οδηγεί η συζήτηση αλλού. Όχι, γιατί δεν κάνουν, κυρία Τσαγκαράκη, έτσι να το. Όχι, δεν υπάρχει προσυνεννόηση, θέλω να πω, έτσι για να με παρεξηγούμε κι εγώ. Προσυνεννόηση για αυτή την εκπομπή, ούτε καν ανακοινώθηκε 10 λεπτά πιο πριν μέσω κοινωνικής δικτύωσης ότι θα είναι εδώ ο κύριος Πανταζής σήμερα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, είναι, κυρία δηλαδή, Τσαγκαράκη, αυτό. Επειδή χωρίς μπορεί να προέρχεται από τη σκέψη των. Μα γι' αυτό το διευκρινίζω. Καλά κάνετε το διευκρινίζετε. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό. Λέτε θα είναι ένα πολύ συλλεκτικό ψηφοδέλτιο. Ο κόσμος εκφράζει και τον ευχαριστώ αυτά που τόσο καιρό μου έλεγε. Πάει στα τηλέφωνα. Μου έλεγε στο γραφείο. Λοιπόν, ωραία. Να πάμε για να δούμε το στίγμα. Γιατί, εντάξει, παρόλο που λέμε ότι κομματικά και ας πούμε έχει μια αναξιοπιστία η πολιτική ζωή, μια κάτι. Ο δήμαρχος πάντα είναι ο δικός σου άνθρωπος που θα πας να του πεις τα προβλήματά σου κτλ. Έχει, κατά την άποψή μου, πολιτική χρειά, δηλαδή μάλλον παίζει ρόλο η φιλοσοφία του εκάστοτε δημάρχου, η πολιτική, η κομματική, δηλαδή αν είναι, ξέρω εγώ, φιλελεύθερος, αν είναι σοσιαλιστής, με αυτή την έννοια επιμένω στο. Με τι αυτό. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω, κυρία Τσαγκαράκη. Πολιτικό-κομματικό όλοι χρώμα. Όλοι ψηφίζουμε στην κάλπη. Ναι. Έτσι, μα παίζει και στην προσωπικότητα ρόλο. Και όταν λέμε για κλεισθένη, θέλουμε μια προσωπικότητα η οποία να είναι άκρως δημοκρατική, να μπορεί να συνθέτει και να μπορεί να έχει τέλος πάντων να συνεργάζεται αυτό απόλυτα με κάποιους ανθρώπους. Αυτό είναι ο κλεισθένης. Έτσι. Το διακύδευμα είναι αυτό. Και επειδή πρόκειται για μια ανατροπή των έως τώρα δεδομένων στη διοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, κάποιοι ξεβολεύονται. Δηλαδή, όσοι μέχρι τώρα ήταν στο σύστημα, με την ευρή έννοια του όρου,
ξεβολεύονται. Και αυτό γιατί έρχονται και ακούγονται ή δίνεται η δυνατότητα να ακουστούν φωνές που μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Mm. Για οποιουσδήποτε λόγους. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν πάνω όρια συμμετοχών στους συνδυασμούς, ενώ μέχρι τώρα ήταν ανεξέλεκτο, mm-hmm. και άλλα πολλά. Mm-hmm. Δεν θα αναλύσουμε τον Κλεισθένη. Εγώ έκανα την τοποθέτηση αυτή σαν μια γενική τοποθέτηση. Mm-hmm. Νιώθω έτοιμος και εγώ αλλά και οι συνεργάτες μου να υπηρετήσουν όλο αυτό το μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα, κυρία Τσαγκαράκη, mm-hmm. που και αναφέρομαι στον Κλεισθένη, που επαναλαμβάνω η κεντρική φιλοσοφία είναι να εμπλακούν, να δοθεί δυνατότητα εμπλοκής με, τον καλό, με την καλή έννοια και άλλων ανθρώπων στα δρόμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, κυρία Τσαγκαράκη, ανοίγει η πόρτα, ανοίγει διάπλατα. Άνθρωποι που μέχρι τώρα παραγωνιζόταν για οποιοδήποτε λόγο, δεν σας κρύβω ότι τράβηξα πολλά για να φτάσω μέχρι αυτό το επίπεδο, κυρία Τσαγκαράκη. Τράβηξα πάρα πολλά, θα μπορούσα να γράψω βιβλίο. Επειδή λοιπόν το έχω ζήσει, το έχω νιώσει από προηγούμενες περιπτώσεις και καταστάσεις, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αλλάζει σελίδα η τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Δεν είμαι υπέρμαχος. Έχει δηλαδή πολλά θετικά, θέλετε να πείτε. Ο Κλεισθένης δεν αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Όμως είναι ένα εργαλείο το οποίο ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο, mm-hmm. έτσι, καταψηφίστηκε από κάποιους και οφείλουμε να το εφαρμόσουμε. Αν δεν μας αρέσει, μέσα από τα όργανα των διοικήσεων, mm-hmm. από όπου ανήκει ο καθένας, η Ένωση Δήμων και ακριβώς η ΚΕΔΕ και τα λοιπά, μπορεί να... μπορούν να κάνουν εισηγήσεις και να διορθωθεί όλο αυτό αφού αρχίσει να εφαρμόζεται. Λοιπόν, πάμε στο πολυσυλλεκτικό το ψηφοδέλτιο, λέτε, δημοκρατικό εννοείται, οπωσδήποτε. Έτσι, με ανοίγματα κεντροαριστερά, κεντροδεξιά, σοσιαλιστικά. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει, ας πούμε, και υπάρχει και η παράταξη, ας πούμε, του κ. Προϊστάκη, mm-hmm. που και ο Μάνος ο Μαρκόπουλος, το λέω αυτό, τον αναφέρω τον κ. Μαρκόπουλο, διότι έχει δηλώσει παρόν, θα είναι υποψήφιος, συνυποψήφιος σας δήμαρχος. Έτσι, το λέω αυτό. Να έχει δηλώσει δημόσια, να έχει κάνει δημόσια δήλωση. Αυτό φάνηκε από την τελευταία, από τη συζήτησή μας εδώ, ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Ναι. Ο κ. Μαρκόπουλος. Την άκουσα, δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο. Μίλησε για ένα γκάλωπ και τα λοιπά. Όχι, για το πω ποιος θα βγει, ποιος θα ηγηθεί ψηφοδελτίων. Διότι λίγο πολύ παραταξιακά, μάλλον σας έχει ο κόσμος λίγο πολύ ταυτίσει με την έννοια πια του πολιτικού χρώματος, χρήσματος, όχι χρήσμα, πολιτικό. Δηλαδή, σοσιαλιστικά, ο Αργύρης ο Πανταζής ανήκει στο σοσιαλιστικό κίνημα, το λέω, για να μην λέω κόμματα. Ναι. Άρα, ο Μάνος ο Μαρκόπουλος το ίδιο, ο Γιώργος ο Προϊστάκης το ίδιο, ο Σύφης ο Αναστασάκης το ίδιο, και ξέρω, δηλαδή αυτό... Δεν νοείται να θες να διεκδικήσεις το Δήμο της Ιεράπετρας και να βάζεις τη σημαία μπροστά από την ιδεολογία. Υπάρχει μια διαφορά η οποία είναι μεγάλη. Να. Άλλο πράγμα η ιδεολογία που έχει ο καθένας και άλλο η κομματική κατεύθυνση. Ούτε κατευθύνσεις θα δεχτώ, το ξεκαθαρίζω, το λέω δημόσια. Mm-hmm. Αν κάποιοι θέλουν μέσα από το συνδυασμό που θα φτιάξουμε, που είναι σε εξέλιξη, έτσι, και έχει προχωρήσει αρκετά, μπορώ να σας πω, αναδειχθούν ως τα επόμενα μέλη, ας πούμε, μιας κομματικής παράταξης, να μην έρθουν καθόλου. Ναι. Τώρα, δεν το λέω αυτό, κύριε Πανταζή, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε 2-3 ψηφοδέλτια, έτσι τουλάχιστον από πόσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, θα φανεί βέβαια, τα οποία θα έρχονται από το σοσιαλισμό, από το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, έτσι, να το πω έτσι, να το κάνω πιο σχετικά. Το δικό μου δεν ανήκει. Και θα έχουμε και ενδεχομένως κάποια ψηφοδέλτια που θα είναι θα προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ άλλο σας είπα και επιμένω, κυρία Τσαγκαράκη. Και εγώ επιμένω στο πολιτικό. Θα το δείτε εδώ. Όταν δηλαδή, θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε ονόματα, κυρία Τσαγκαράκη. Okay. Αν ας πούμε, μέχρι όμως... τώρα και ο σχεδιασμός, προσέξτε με λίγο, είναι κάθε άτομο που μπαίνει, που είπαμε θα είναι πολύ συλλεκτικό το ψηφοδέλτιο, και στο χτίσιμο του ψηφοδελτίου, το οποίο έχει ξεκινήσει, να επικρατήσει μια ομοιομορφία των ιδεολογικών απόψεων. Μισό λεπτό. Δηλαδή, μια ισορροπία. Ωραία, να το θέσω κι αλλιώς. Θα σας στηρίξει κάποιο κόμμα? Όχι, δηλαδή, βέβαια.
Όχι. Θα ζητήσετε όχι. στήριξη όχι, ή σας όχι. έχουν πλησιάσει όχι. Ναι, για έχουν στήριξη πλησιάσει, ναι. Πολιτική, κομματική. Συνηθίζεται έτσι το ρόζ που έμπλε. Η απάντηση σειράς αυτούς που ήρθαν και θα έρθουν είναι ξεκάθαρη. Δεν θα δεχτώ καμία απολύτως πολιτική στήριξη και αν κάποιος γράψει οτιδήποτε θα το διαψεύσω. Να, εντάξει, είναι ξεκάθαρο και αυτό. Ωραία. Στα ψηφοδέλτια όμως εσείς συμφωνείτε με αυτή τη μισό. Συμφωνείτε σε αυτή τη λογική ότι θα έχουμε 2-3 ψηφοδέλτια, δεν ξέρουμε ακόμα, του ΠΑΣΟΚ, 2-3 ψηφοδέλτια ενδεχομένως από τη Νέα Δημοκρατία προερχόμενη υποψήφια. Αυτό είναι καλό, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έτσι, ναι. Παρότι ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Δεν, μα γι' αυτό το είπα. Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι σε θέση να. Και δεν μπαίνω στη λογική αυτή αποφασίσω τέλο πάντων ή να προδιαγνώσω τι τελικά θα γίνει. Υπάρχει και μια δυσκολία στο να φτάσει στο τέλος ένας που ενδεχομένως θέλει να είναι υποψήφιος δήμαρχος με την ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει θέμα εδώ. Δηλαδή, αν έχουμε τόσους υποψηφίους που έχουμε γράψει. Εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα είναι πολλοί. Τελικά. Πόσοι θα φτάσουν και θα τα καταφέρουν να φτιάξουν. Δεν μπαίνω στη λογική αυτή. Είναι καλό να υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο, είτε σε ένα ψηφοδέλτιο, είτε σε μια παράταξη που θα επιθυμεί να κάνει οποιοδήποτε. Αυτό δεν είναι. Η συμμετοχή στη δημοκρατία, κυρία Τσαγκαράκη, μόνο θετικά έχει να προσφέρει. Mm. Το θέμα είναι να μην εγκαταλείψει στην πορεία. Μάλιστα. Και αυτό δεν το λέω τυχαία. Θα φέρω ένα παράδειγμα το οποίο το είδα εχθές. Πόσους υποψήφιους είπατε πριν, 6, 7, 10. Αν κάτσω να τις καταγράψω, ναι, στην ημερίδα που έκανε το ΕΒ, μια πολύ σημαντική προσπάθεια, ήταν 2. Άρα λοιπόν, γιατί συζητάμε. Έτσι. Όχι, προσέξτε. Ήταν υποψήφιοι για την υποψηφιότητα. Να το θέσω πιο σωστά. Αυτό, υποψήφιοι. Έτσι. Άρα λοιπόν, γυρίζουν την πλάτη ή δεν ήθελαν να ενημερωθούν, τα ξέρουν όλα, έτσι. Το έχουμε χορτάσει αυτό. Όλοι μας τα ξέρουμε όλα. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι η προσπάθεια που έκανε το ΕΒ να κάνουμε μια τέτοια, να γίνει στην Ιερά Πέτρα μια τέτοια ημερίδα, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, ειδικά από τη μέση και πέρα. Ωραία, δεν πάμε τώρα στην ημερίδα. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι καλοδεχούμενα όλα τα ψηφοδέλτια από όπου και αν στηρίζονται, δεν έχετε θέμα ας πούμε και δεν κατεβαίνετε με κάποια σημαία, ναι. Είτε ΠΑΣΟΚ είτε ξέρω εγώ ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν ξέρω ποιο άλλο κόμμα μπορεί, καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω, αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, όλα είναι δεν μας βολεί, θα κάνουμε τέλος πάντων, αυτό δεν κάνω ό,τι θέλει, ναι. Okay, δεν επειδή μου λέει και η φίλη μου ότι δεν ξεκαθαρίσατε αυτό το πολιτικό κομμάτι, το κομματικό. Γι' αυτό νομίζω, το έθεσα λίγο πιο. Νομίζω το ξεκαθάρισα. Ναι, το ξεκαθάρισα. Και οι φίλοι σας αλλά και οι υπόλοιποι. Ναι, και, ότι, μα, τι περίμεναν από τον Πανταζίλα για ναι, να ότι ας πούμε κατεβαίνω με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ή κατεβαίνω όχι, με τη σημαία όχι. του ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχουμε εντάξει στην κέντρο αριστερά. Έχω φίλους από όλους τους χώρους, τους οποίους εκτιμώ και θα με στηρίξουν στην προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι μαζί, κυρία Τσαγκαράκη. Τώρα, το παραταξιακό κομμάτι, όλοι αυτοί είπαμε οι υποψήφοι που φαίνεται, δεν ξέρω πόσοι θα φτάσουν, θα δούμε πόσοι θα φτάσουν στο τέλος και να είναι υποψήφοι. Πώς σας φαίνεται αυτό το κλίμα? Δηλαδή έχουμε υποψηφιότητες, σας είπα, από ανθρώπους. Νομίζω ότι έχω απαντήσει ήδη. Επειδή συνεργαζόμαστε. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε με κάποιον? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, φαίνεται ότι είναι ενδιαφερόμενος ο κ. Αναστασάκης. Ο κ. Μαρκόπουλος δηλώνει ότι θα είναι παρόν, όπως σας είπα, εσείς το έχετε εισπράξει αλλιώς. Ναι. Αλλά θα είναι στις εκλογές, θα κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος. Φαίνεται, ας πούμε, ακούγεται ο κ. Πετράς ότι θα είναι υποψήφιος. Καλά, είναι από την, φαίνεται ότι είναι από άλλη πολιτική φόρμα, τέλος πάντων. Αυτό πώς σας φαίνεται το να είναι ο Αλέξανδρος Μουζουράκης, ας πούμε. Όσον αφορά τον κύριο Πετρά, επιτρέψτε μια διακοπή. Ο Αντώνης ο Πετράς δεν δήλωσε ποτέ, ούτε ανοιχτά, ούτε δημόσια, ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Και αυτό το λέω, γιατί οφείλω στο βαθμό που μου αναλογεί. Δεν βγήκε να το διαψεύσει ο ίδιος, βέβαια. Εντάξει, ποτέ. Αυτό δημοσιογραφικά. Έτσι, δημοσιογραφικά, εμείς λέγαμε ότι ο κύριος Πετράς ενδιαφέρεται. Δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αλλά δεν διέψευσε ποτέ αυτή την είδηση. Στον Αντώνη τον Πετρά, επειδή κάνουμε παρέα εδώ και αρκετό καιρό, χρόνια, με τον Αντώνη τον Πετρά, είχαμε συζητήσει το θέμα. Αλλά το κλείνω εδώ.
αν ο άνθρωπος επιθυμεί, έτσι, θα είναι από πλευράς μου έτσι μια καλή περίπτωση, αν επιθυμεί τελικά να αποφασίσει να συμμετέχει στα κοινά. Έκανε έργο αντίστοιχο. Τώρα κάνετε άνοιγμα στον κύριο Πετράνο. Έκανε, να, όχι, στον, λέω, συμπεριλάβεται στο ψηφοδέλτιο. Όχι, λέω την αλήθεια, κύριε Τσακαρέ. Εγώ το μεταφράζω δημοσιογραφικά. Μακριά από μένα η λογική. Μακριά από μένα η λογική να προσπαθήσω να ξεγελάσω τον κόσμο για πράγματα που δεν ισχύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Πάμε τώρα, επειδή εντάξει, έχουμε φτάσει 11 η ώρα κοντά, 11 παρά, για να μην κουράσουμε και τον κόσμο, γιατί μετά θα λέμε κιόλα το επόμενο, μέχρι το Μάιο, τι τα θα λέμε, άμα έχουμε τα πούμε τώρα. Όνομα συνδυασμού έχουμε. Όχι. Όχι. Το συνδυασμό, κυρία το στίγμα του ονόματος έστω. Το όνομα του συνδυασμού το στίγμα. Θα το συνδιαμορφώσουμε. Ναι. Και δεν μπορεί να πρεσβεύεις, ας πούμε, συγκεκριμένα πράγματα και σήμερα να ανακοινώνεις όνομα επειδή ακριβώς εντάξει. Ούτε τη βασική έτσι, ομάδα. Όχι. Που φαντάζομαι από το Μάιο που αποφασίσατε ότι θα διεκδικήσετε τη... Όχι, αποφάσισα ότι θα φύγω από την παράταξη του κυρίου Καλατζάκη. Ναι, έτσι. Ωραία. Και υπάρχει όμως μια μαγιά, υπάρχει μια ομάδα. Ναι. Ούτε από αυτά τα ονόματα. Καμία είδηση σήμερα, δηλαδή τέτοια τύπου. Δεν θα προχωρήσουμε και στις προγραμματικές δηλώσεις. Το ζήτησε ο κύριος Γιάννης. Ναι. Αυτά θα τα αφήσουμε για αργότερα. Έχουμε χρόνο. Παρότι ξέρω πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι προτεραιότητες. Νομίζω δώσαμε το στίγμα στην αρχή της συζήτησης ότι προτεραιότητα είναι να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε συνεργασία με τον ΤΕΒ. Έχουμε μια καλή συνεργασία με το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΒ και νομίζω ότι με κάποιες υποδείξεις εντός εισαγωγικών, με μια καλή συνεννόηση, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Επειδή έχει δοθεί στη δημοσιότητα ένα πολύ καλό νέο, κυρία Τσαγκαράκη, φαίνεται πως είναι όχι απλά όριμο, αλλά είναι σχεδόν κλειδωμένο ότι μπορούμε να ταινίζουμε για την κατασκευή της προσαγωγού διόργα στο Μύρτος. Νομίζω έχει δοθεί από το Υπουργείο. Δόθηκε, ναι, το έχουμε αναρτήσει και όλη τη σελίδα. Όλο το έγγραφο όπως είναι. Έτσι. Με τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί για την προσαγωγό. Και τα έχουμε αναρτήσει και τα έγγραφα αυτά, τα οποία το αποδεικνύουν. Αυτά είναι έργα, κυρία Τσαγκαράκη, που αφορούν τα Υπουργεία. Έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια, ξέρετε. Οι φορείς, έτσι, είχαν διαχρονικά πιέσει και ο Δήμος και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και οι προηγούμενες διοικήσεις των ΤΕΒ. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια 20 χρόνων για να φτάσουμε επιτέλους στην δημοπράτηση αυτού του έργου. Κρατάω μικρό καλάθι, θεωρώ όμως ότι αυτό το είχα διαγνώσει πολύ νωρίς, ότι κάποιο θετικό, κάποιες θετικές κινήσεις έβλεπα να γίνονται από πλευράς Υπουργείου. Μάλιστα. Αυτό, κυρία Τσαγκαράκη, είναι πολύ σημαντικό νέο που σήμερα δίνεται στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό που καταλαβαίνω λοιπόν από τον κύριο Πανταζή είναι ότι θέλει να πάει μπροστά την Ιερά Πέτρα χωρίς κόμματα και χρώματα, με βασική αρχή την πολυσυλλεκτικότητα του ψηφοδελτίου, τη δημοκρατικότητα. Δεν θα είστε αυταρχικός δήμαρχος, ποτέ αυτό μας λέτε, ήμουν, κυρία Τσαγκαράκη, εκλεγείτε. Αλλά κρατήστε αυτό, ποτέ δεν ήμουν αυταρχικός, ο κόσμος με γνωρίζει τόσα χρόνια, ξέρει ότι έχω απίστευτη υπομονή να ακούσω οτιδήποτε και να συνθέσουμε τελικά όλοι μαζί για ένα πολύ καλύτερο αύριο. Κάποιοι για να φτάσουν και να καταφέρουν, με δεδομένο το κλεισθένι, κυρία Τσαγκαράκη, πρέπει να πάθουν μετάλλαξη. Έτσι. Ναι, υπάρχει στο DNA, δεν έχουμε την κουλτούρα αυτή, τέλος πάντων, θα την αποκτήσουμε όμως. Αλλά είναι συγκεκριμένοι ότι, και έχουν και υπόνοιμο. Λοιπόν, προσπαθώ εγώ να εκμεύσω καμιά είδηση παραπάνω, κυρίες και κύριοι, για το ποιοι θα είναι η βασική ομάδα, ποιοι θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Δεν μας λέει τίποτα, ούτε το όνομα καν σήμερα, τίποτα. Όχι, είπαμε ότι το όνομα θα το συνδιαμορφώσουμε, σίγουρα ο συνδυασμός
έχει προχωρήσει. Ξέρουμε λίγο πολύ, δεν σας κρύβω ότι έχουν κατατεθεί ήδη προτάσεις για την ονομασία του συνδυασμού, όμως είναι πολύ νωρίς για να δώσουμε το όνομα που σημαίνει και το στίγμα του συνδυασμού. Είναι πολύ βασικό, αλλά... Μας δώσατε το στίγμα όμως, γιατί ξέρετε το πολιτικό κομμάτι έχει μεγάλη αξία, για να δεις και τι γίνεται, γιατί ξέρετε τι... Όλα αυτά τα χρόνια μας τάζει ο ένας, μας τάζει ο άλλος, και οι βασικές αρχές τελικά δεν υλοποιούνται, έτσι. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τα Ζαγκαράκη η συμμετοχή αυτοδιοικητικά. Ωραία, ανοίγματα λοιπόν σε άλλες παρατάξεις ή υποψηφίους κλπ. Δεν ξέρω αν θα... Αυτό προσπαθούσα να ρωτήσω, δηλαδή. Είναι πολύ δυσενδράση, ας πούμε, που δεν ξέρω ακόμα. Θα συνεδριάσουν και εκείνοι για να δουν τι θα γίνει. Έχω κάνει κατηδία συζητήσει για Τζαγκαράκη με πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, πρώην δημάρχους, με ανθρώπους που είχαν εμπλοκή και έχουν εμπλοκή στα κοινά. Ξέρετε, θα σας πω την άποψή μου. Ότι οι άνθρωποι που διοίκησαν από οποιοδήποτε μετερίζει το Δήμο, σίγουρα έχουν άποψη και είναι πολύ χρήσιμοι. Το λέω αυτό, ότι με αυτούς τους ανθρώπους μπορεί κάλλιστα να πάρεις την άποψή τους, να τους ρωτήσεις οτιδήποτε και τελικά να αποφασίσεις όντας επικεφαλής ή δήμαρχος. Μακάρι, γιατί και εσείς έτσι, δηλαδή με την παράταξη αυτό, που κατεβήκατε, έτσι ήταν στην αρχή. Αυτό πρεσβεύω, κυρία Τσακαράκη. Μελέτες εδώ, μελέτες εκεί. Δεν δίνω πόρτα σε κανένα. Με ενδιαφέρει η άποψη. Μετάλλαξη γίνεται μετά. Οποιουδήποτε η άποψη. Την οποία θα ασπαστώ, θα φιλτράρουμε και θα δούμε. Όταν μιλώ λοιπόν για διαπαρατάξιακές συζητήσεις, αυτό ακριβώς εννοώ. Ότι εκ των πραγμάτων ο λαός Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας, θα επιλέξει κάποιους συνδυασμούς. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Άρα δηλώνω από τώρα ότι θα είναι μια συνεργασία και πριν και μετά τις εκλογές, η οποία θα τελεσφορήσει και θα φέρει, πιστέψτε με, μόνο θετικά αποτελέσματα. Αυτό τον τρόπο διοίκησης, κυρία Τσαγκαράκη, επιλέγω εγώ, και όχι να κλείνουμε σε ένα γραφείο με 2-3 κολλητούς συνεργάτες και να προσπαθούμε να διοικήσουμε το Δήμο. Κλείνοντας τα αυτιά από όλους, χωρίς να έχουμε δώσει κανένα δικαίωμα στον πολίτη, χωρίς να έχουμε καταφέρει να καταρτήσουμε ακόμη και την Επιτροπή Διαβούλευσης. Έτσι. Αυτά εν ολίγης. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, είχα και άλλα ερωτήματα εγώ τώρα, αλλά. Καμία αντίρρηση. Τα αφήνουμε για αργότερα. Αυτό με τις παρατάξεις έχετε δηλαδή συζητήσει με αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τι έχουν, που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, είναι στο στάδιο διαβούλευσης, και ρώτησα συγκεκριμένα για τους πολίτες εν δράση. Αν, ας πούμε, γίνει μια πρόσκληση να είστε μαζί. Αυτό το λέω πιο ξεκάθαρα. Ναι. Ή, ας πούμε, με την παράταξη του κυρίου Προϊστάκη. Το λέω πιο ξεκάθαρα. Νομίζω ότι έχω απαντήσει, κυρία Τσαγκαράκη. Αν έχετε διαβουλευτεί ή αν θα διαβουλευτείτε με αυτές τις παρατάξεις, να υπάρχει μια συνένωση, λέμε τώρα, ή με όποια άλλη παράταξη. Θα σας πω την άποψή μου, κυρία Τσαγκαράκη. Επειδή οι παρατάξεις είναι προσωποπαγές, νομίζω ότι κάποιες θα. Κάποιες θα δεχτούν πλήγμα. Τι εννοώ? Θα δείτε να αποχωρούν από παρατάξεις μέλη, να εντάσσονται σε κάποια άλλη παράταξη και την ίδια στιγμή θα δείτε, δηλαδή, αρκετές μετακινήσεις. Το έχουμε δει αυτό και έτσι, στο παρελθόν. Άρα ο στόχος μου, αν θέλετε, δεν είναι να εισχωρήσω σε κάποια υφιστάμενη παράταξη. Όμως το κάλεσμα είναι ανοιχτό, προκειμένου να δούμε όλοι μαζί την συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Δεν είναι εύκολο, κύριε Τσαγκαράκη, να διεκδικείς σήμερα, πόσο μάλιστα να διεκδικείς την ψήφο του Γεραπετρίτη, χωρίς, δεν θα μπω καθόλου σε αυτή τη λογική, να τάξω λαγούς και πετραχίλια. Αυτό ας το κάνουν άλλοι. Έτσι. Ήμουν πάντα ειλικρινής και θα συνεχίζω, κύριε Τσαγκαράκη. Ο κόσμος γνωρίζει ποιος είναι ο Μπανταζής, τι έχει κάνει και πώς κατάφερε να κάνει όσα έκανε. Πολλά ή λίγα. Μάλιστα. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις, να μας δώσετε καμιά είδηση την επόμενη φορά. Είπαμε το όνομα του συνδυασμού, είπαμε κάποια, έστω τη βασική ομάδα σας, ανθρώπους που συμβουλεύεστε ή που συζητάτε τα του συνδυασμού και τα λοιπά. Δεν τα καταφέραμε να το εκμεύσουμε αυτό. Υπάρχει ένα σχεδιασμό, για Τσαγκαράκη. Ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, μέσα, το ραδιόφωνο θέλει ειδήσεις όμως να κάνουμε. Μέσα από την ομάδα νομίζω ότι βγάλαμε αρκετές ειδήσεις σήμερα. Ναι, μας δώσατε αρκετές ειδήσεις για το.
μέχρι τώρα ακουγόντουσαν σε κλειστά δωμάτια. Και ξέρετε, εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία σε όποιον τελικά επιλέξει ή καταφέρει να είναι, να είναι στις επόμενες υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, πολύ συλλεκτικό το ψηφοδέλτιο, χωρίς χρώμα, αυτά τα χαρακτηριστικά τα κύρια τέλος πάντων που μας δώσατε. Είναι βασική αρχή. Τώρα να πω στο φίλο μου τον κύριο Μανώλη ότι είπαμε να μην... μπούμε σε περισσότερα, νομίζω είπε αρκετά για την διοίκηση του Δήμου όλα αυτά τα χρόνια, πώς λειτουργούσε και τα προβλήματα τέλος πάντων όπως τα έβλεπε ο κ. Πανταζής. Έχουμε καιρό να δούμε και για τις μελέτες και πόσες είναι όριμες και πόσες είναι στα σιρτάρια, γιατί ανέφερε και ένα παράδειγμα προηγουμένως. Θα τον έχουμε ξανά και σε στρογγυλά τραπέζι και μόνο του να μας δίνει, να δούμε το στίγμα και τι πρεσβεύει όχι μόνο ο κ. Πανταζής, αλλά και ο κάθε συνδυασμός, υποψήφιος, επικεφαλής και υποψήφιοι σύμβουλοι θα τα κουβεντιάζουμε εδώ. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν εδώ σήμερα. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ελπίζω, έτσι προσωπική τώρα κάνω τοποθέτηση, ελπίζω όλοι σας και εσείς κύριε Πανταζή τα ψηφοδέλτια όταν θα ξεκινήσετε να τα καταρτίζετε ή όταν τέλος πάντων να είναι με βάση την προσωπικότητα του ανθρώπου και όχι το πόσα κουκιά θα μου φέρει. Γιατί το έχουμε δει αυτό, νοοτροπίες τέτοιου τύπου, ο Κλισθένης νομίζω... Έτσι. Ευχαριστώ για την επισήμαση, κυρία Τσακαράκη. Αυτό είναι δημοσιογραφική τοποθέτηση και ένα όταν λέμε είμαστε δημοκρατικοί άνθρωποι, να το εννοούμε. Και εγώ να πω ότι δεν είχαμε καμία προσυνεννόηση, εννοείται. Έτσι, το έχω δεχτεί, κυρία Τσακαράκη. Είχα σημειώσει τις ερωτήσεις πιο light να τις κάνω, ήταν όμως πιο... σκληρές. Ελπίζω να δέχεται ο κ. Πανταζής, αν αύριο είναι και δήμαρχος, τις ίδιες σκληρές ερωτήσεις ή τέλος πάντων ξέρετε, και ακόμα σκληρότερες να τις δέχεται, διότι δεν δέχονται όλοι. Καταλαβαίνετε τι περνάμε και εμείς δημοσιογραφικά εδώ. Ναι. Επιτρέψτε μια διακοπή. Ναι. Συμμετοχή σε ψηφοδέλτημα από συνδημότη μας στο κινητό μου, στο Messenger. Μάλιστα. Όλο αυτό με χαροποιεί, να ξέρετε. Ωραία. Μόλις τώρα έγινε αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, φίλες και φίλοι, μείνετε. Διότι ενδεχομένως θα κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε στην Ελούντα. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό, τα ενεργειακά μας. Υπόσχομαι μια συζήτηση έτσι ευρύτατη, να δούμε το ενεργειακό γενικώς και όχι μόνο τους υδρογονάνθρακες. Είναι σε εξέλιξη αυτό. Είναι, ξέρετε, λειτουργεί το σύστημα εδώ διαφορετικά. Δηλαδή πρέπει να είσαι διαπιστευμένος δημοσιογράφος για να συμμετάσχεις σε τέτοιες συνόδους, έτσι. Είναι όμως ένας πολύ καλός φίλος από την Κύπρο, συνοδεύει τον κύριο Αναστασιάδη και θα προσπαθήσουμε να πάμε εκεί σε λιγάκι να δούμε τι γίνεται στην σύνοδο κορυφής που λαμβάνει η χώρα σήμερα στην Ελούντα. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι σε λίγο. Πάλι εδώ πίσω ζωντανά.